πρώτο σχόλιο για την εικόνα της Λοκομοτίβα, η οποία κατά 99% θα είναι δίπολος του ΠΑΟΚ στις 16 Ιουλίου. Συμφωνώ ότι μετά από αυτό το παιχνίδι ο αντίπαλός μας κατά 99% θα είναι η Λοκομοτίβα. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Η ομάδα από την Ουαλία έπαιξε δυνατά, πίεσε πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεν άντεξε και έπεσε η απόδοσή της. Και εκεί φάνηκε η ποιότητα της Λοκομοτίβα. Πέτυχε 3 γκολ και πήρε την νίκη. Ο χρόνος πιέζει, αλλά από την άλλη είναι ομάδα που την ξέρουν καλά. Ισορροπεί κάπως έτσι την έλλειψη χρόνου αυτό το γεγονός. Ότι την γνωρίζουμε πολύ καλά τη Λοκομοτίβα και εγώ και ο κύριος Τούντορ. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παίξει αντίπαλοι γύρω στις 10 φορές. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με νεανικό υλικό, ποιοτικό. Οι περισσότεροι από τους παίχτες της είναι δανεικοί από την Δυνάμο Ζάγκρεπ, διεθνείς με τις μικρές ομάδες της Εθνικής Κροατίας. Είναι καλή ομάδα, αλλά εμείς είμαστε ο ΠΑΟ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε. Παίζει ακριβώς. Τη αρέσει να παίζει ανοιχτό γήπεδο, είναι ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια της. Όπως όλες οι ομάδες της Κροατίας, έτσι και η Λοκομοτίβα αρέσκεται να παίζει παιχνίδι πρωτοβουλίας, να έχει την μπάλα στα πόδια της. Το ξέρουμε, εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι να τους πιέσουμε, να η δική μας δουλειά είναι να πάρουμε εμείς την μπάλα, να την έχουμε στα πόδια μας. Και όταν γίνεται αυτό, η Λοκομοτίβα υποφέρει, θα είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για να πάμε στο παιχνίδι και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.